Απριλίου. Σχετικά με το νομοσχέδιο θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την εισηγητική έκθεση που έχει κάνει η επιστημονική διεύθυνση της Βουλής, το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει. Και όσον αφορά την έκθεση που αφορά τους υπαλλήλους της Βουλής, το σελίδα 7, 1, 2 και 3, και όσον αφορά τις διατάξεις που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο που είναι στη σελίδα 5 και που το εισηγητική έκθεση της απορρίπτει. Θα ήθελα ειδικά για το άρθρο που αφορά τον τομέα της αυτοδιοίκησης να πω ότι εδώ έχουμε σαφή, είχαμε και προηγούμενα έχουμε και τώρα πάλι, σαφή παραβίαση του Συντάγματος. Το άρθρο 102, παράγραφος 2 του Συντάγματος αναφέρει ότι οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Εδώ καταργείται, ναι ή όχι? Να η κρατική βία και να και η βία η κυβερνητική με τις 50 έδρες που έχει το λεγόμενο μπόνους, που δεν έχει την πλειοψηφία και που έρχεται κατ' επίφαση και καταργεί το Σύνταγμα. Είναι ολοφάνερο αυτό. Και όσον αφορά την παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, τι θέλεις Κουκουλόπουλε? Λέω, είδα εξηγήρωση. Λέω, αγνοείς εσύ ο ίδιος ότι καταπατείτε το Σύνταγμα? Καταπατείτε το Σύνταγμα και το γνωρίζεις καλύτερα από όλους όλους εσύ που υπηρέτησες την αυτοδιοίκηση. Το γνωρίζεις πολύ καλά και το δέχεσαι και το υπογράφεις. Και αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Πώς δέχεσαι και το υπογράφεις? Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Επειδή υπηρέτησες την αυτοδιοίκηση. Και όσον αφορά το θέμα της εθνικής κυριαρχίας, θα ήθελα να φέρω ένα και μόνο. Δέχτηκε έτσι ή αλλιώς, με βάση αυτή τη διαδικασία, τη δημιουργία, την υποταγή αν θέλετε, στο ξεχωριστό νόμισμα. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να εκδώσουμε δικό μας νόμισμα. Αυτό είναι η μόνη παραχώρηση στον τομέα της εθνικής κυριαρχίας. Όλα τα άλλα που έρχονται δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που παραχωρήσαμε. Και εδώ σας θέλω τι απάντηση θα δώσετε εσείς όλοι οι οποίοι δήθεν κόπτεστε για το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Εδώ είναι το πρόβλημα. Βέβαια τι θα γινόταν αν δεν ήτανε, είναι γνωστό. Πληθωρισμός, που να μην το λογαριάζουμε. Θυμάμαι στο ημερολόγιο μου γράφω ότι το αυγό την πρώτη μέρα της κατοχής έκανε 3 ευρώ και ξέρετε πόσο έκανε την τελευταία μέρα της κατοχής? 7 δισεκατομμύρια. Εσείς δεν τα έχετε ζήσει αυτά, τα έχω ζήσει ο ίδιος και δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Αυτό θα κάνατε. Αν είμαστε στη δραχμή, πληθωρισμό θα κάνατε. Το μόνο που υπάρχει παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας είναι ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να εκδώσουμε δικό μας νόμισμα. Αυτό και μόνο. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού. Και έρχομαι τώρα στο βασικό θέμα που γεννήθηκε από το πρωί και που ήθελα οπωσδήποτε να απαντήσω, διότι γίνεται μία παρανόηση αρκετά φοβερή. Θα ήθελα να με προσέξετε με ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι εσείς οι οποίοι ξυφουρκίσατε εναντίον των όσων είπα. Δεν θα αναφερθώ τι έχω υποφέρει στη ζωή μου, το παραγράφω. Πού ήταν η Νέα Δημοκρατία όταν στον πρώτο ψεκασμό, διότι είχα και δεύτερο, σηκώθηκε ο υπουργός τότε Πάγκαλος και δήλωσε ότι ο ψεκασμός έγινε εναντίον μου διότι πήγα και χτύπησα το φρουρό του αγνώστου στρατιώτη. Δεν είδα καμιά ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας να με υπερασπίζεται. Ο ίδιος, επειδή αυτά δεν τα αφήνω,
Σηκώθηκα και πήγα στην φρουρά της του αγνώστου στρατιώτη και ζήτησε να μου φέρουν μπροστά μου το στρατιώτη τον οποίο με χτύπησε. Ο αξιωματικός υπηρεσίας έμεινε και κοινός και έκπληκτος. Να μάθω, το δήλωσε ο υπουργός. Υπόθηκε τότε θα διαταχθεί ΕΔΕ. Πού είναι το πόρισμα της ΕΔΕ από τότε μέχρι τώρα? Μιλάω για, επειδή υπόθηκε ότι, να μην αναφέρουμε στα παλιά, στα τωρινά λέω τώρα. Πού είναι το πόρισμα της ΕΔΕ όπου να λέει τι έγινε ακριβώς εκεί τότε? Δεν υπάρχει πόρισμα της ΕΔΕ. Ναι, αλλά διότι ξέρετε πως παρακολουθώ τον καθένα σας και δεν διακόπτω καθόλου επίσης. Συνεχίζω λοιπόν ότι έχω μία σωρία και όποιος θέλει μπορώ να του τη δείξω επεμβάσεων στην κρατική τηλεόραση να μην μιλήσει ο Γλέζος, να μην καλέσετε τον Γλέζο να μιλήσει. Ποτέ. Τα ιστορικά ναι, βεβαίως τα ιστορικά. Για το ιστορικά να μιλήσει, να πει τι γίνεται στο παρελθόν. Αλλά για το παρόν, για το πολιτικό γίγνεσθε ποτέ. Εντολή. Αν κληθεί, θα απολυθείς. Δεν είδα καμιά επέμβαση της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτά. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ, το ομολογώ, δεν μπορώ, όταν ακούω συνέχεια μία αριστερά, η οποία σε όλη της, την ζωή κρίθηκε έτσι αλλιώς, βασανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, έφτασε στο εκτελεστικό απόσπασμα και όσοι επέζησαν και επιζούμε από τότε, λέμε, υπάρχουν και ορισμένα όρια. Υπάρχουν και ορισμένα όρια. Δεν μπορείτε να εγκαλείτε συνεχώς την αριστερά σαν να είναι ένοχος. Μίλησα μια και καλή. Και δεν είπα μίλησα θεωρητικά, έμπρακτα το έχω αποδείξει. Έμπρακτα. Έχετε να παρουσιάσετε κάτι που να μην το συνοδεύει η άποψή μου με έμπρακτη απόδειξη. Ένα στοιχείο μονάχα, κανένα δεν έχει. Συνεπώς, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι και σας το δηλώνω. Δεν θα το ανεχθώ από εδώ και πέρα. Δεν θα το ανεχθώ. Μια και καλή μίλησα για το πρόβλημα, δεν θα το ξανά ανεχθώ. Αλλά ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι φοβάστε ότι θα έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλετε να το αποτρέψετε. Δικαίωμά σας. Αλλά δικαιούστε να λέτε ψέματα ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Δικαιούστε ακόμα να λέτε ψέματα και να διαστρεβλώνετε το πρόγραμμά μας. Αλλά δεν δικαιούστε στα ηθικά θέματα να βάζετε χέρι, να το πω έτσι απλά. Δεν δικαιούστε να μας θεωρείτε συνεχώς ενόχους. Δεν είμαστε και ένοχοι. Ένοχοι είσαστε εσείς για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ένοχοι είσαστε εσείς για το τι υποφέρει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ένοχος. Μια και καλή αυτά τα θέματα για να μην δημιουργούμε προβλήματα. Και ειδικά θα ήθελα να πω στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης που έμαθα ότι αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου ότι ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, αλλά δεν είμαι στο απειρόβλητο. Δεν είμαι στο απειρόβλητο. Είμαι ένας βουλευτής όπως και εσείς. Δεν δέχομαι σε καμιά απολύτως περίπτωση να εξαιρούμε και δέχομαι την κριτική του καθενός. Την κριτική η οποία όμως θα βασίζεται σε επιχειρήματα. Ούτε σε διαστρεβλώσεις, ούτε σε θέματα που άπτονται του ηθικού μέρους και ούτε φυσικά όλων των άλλων προβλημάτων. Και μη βιάζεστε. Εγώ δεν έπρεπε να με διακόψετε. Ζητάω συγγνώμη, δεν με ειδοποίησε ο πρόεδρος και δεν μου διέφυγε να πω. Ένα μονάχα λέω, μη βιάζεστε για το τι είπε ο Τσίπρας με το Σόιμπλε.